Δεν είναι ώρα για αποχές και μηνύματα, διαμήνυσε ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ευάγγελος Μεϊμαράκης κατά την προεκλογική του περιοδία στην Ηλία, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, αλλά έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες πλέον, γιατί μετά τη Λισαβόνα δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και στην Πρόεδρο και είναι συνομοθέτης. Για να φτάσουν δηλαδή τα θέματα στη Σύνοδο Κορυφής και να γίνουν ομόφωνη απόφαση, όπως αποφασίζει η Σύνοδος, πρέπει να έχει πρώτα ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Και να πω στους τηλεθεατές μας για να ξέρουν ότι το πάνω από το 70% των εθνικών νόμων, δηλαδή των νόμων που ψηφίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, είναι νόμοι, ψηφίσματα, κανονισμοί, ευχές πολλές φορές που έχουν εκφράσει και έχουν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου, αφορά την καθημερινότητά μας και όπως όλοι καταλαβαίνουν πρέπει να εκφραστούν από κόμματα που έχουν ευρωπαϊκές προτάσεις για τις πολιτικές και από πρόσωπα που μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα αυτά. Μια Ευρώπη με πολλά προβλήματα επίσης είπατε, έτσι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και έχει αυξηθεί και ο ευρωσκεπτικισμός. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο ευέλικτη, να μην έχει αγκυλώσεις, να μην έχει τόση γραφειοκρατία, να μην έχει τόσα προβλήματα που δημιουργεί η ομοφωνία, που αυτή κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να σπάσει για όλα τα θέματα, αλλά για κάποια ζητήματα πρέπει. Εμείς παραμένουμε πιστοί στην ομοφωνία για τη διεύρυνση και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι κάποια άλλα ζητήματα όμως που ίσως να χρειάζονται μια ειδική πλειοψηφία και κάποια άλλα που να χρειάζονται μια απλή πλειοψηφία. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε. Τα λέω αυτά γιατί και εμάς η Ευρώπη μπορεί να θέλουμε να την αλλάξουμε και έχουμε στόχευση το πού θα την αλλάξουμε, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα για να την αλλάξουμε. Ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε τους ψηφοφόρους να μην αφήσουν να αμαυρωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου με την αποχή.